Ξενιαλοζίδου, του σας χαιρετώ. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Ναι, νομίζω περάσαμε ένα χειμωνιάτικο Πάσχα. Ένα χειμωνιάτικο Πάσχα. Εμείς περάσαμε καλά. Οι παραλίες μας όμως δεν περνάνε καλά και οι κυπριακές ακτές. Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία αυτής της έρευνας, την οποία βλέπουμε, μου έκανε εντύπωση το νούμερο. 4.000 μικροπλαστικά ένα τετραγωνικό μετρό. Είναι και λίγα αυτά. Να το πάρουμε, κύριε Ακόβου, να το πάρουμε έτσι λίγο πιο συνολικά. Υπάρχει η ΑΚΤΗ, το Κέντρο Μελεκτρονικών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Διεξάγουμε για πρώτη φορά έρευνα στο πεδίο, δηλαδή παίρνουμε δείγματα από 20 παραλίες της Κύπρου, εδώ και 2 χρόνια, συστηματικά κάθε 4 μήνες. Το δείγμα από τι είναι? Το δείγμα είναι... Είναι το νερό και κάτι όμως μέσα στη θάλασσα, από έξω. Τις παραλίες, πάνω στις παραλίες. Πάνω είναι παραλίες. Επί της παραλίας επιφανειακό ίζημα, με συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένο διαστάσιο. Ακολουθούμε μία μέθοδο, 40x40, 2 εκατοστά πάχος. Το βλέπουμε και στις οθόνες πώς λαμβάνουμε, ίσως το... θα υπάρχουν τα πλαίσια, τα δείχνουμε. Και γίνεται το κοσκίνισμα σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, που τους ευχαριστώ έτσι ήρθε με παρόδο γιατί μας το παραχωρούν. Έχουμε λοιπόν μαζέψει 2 χρόνων στοιχεία για τα μικροπλαστικά. Μικροπλαστικά καθορίζονται τα θραύσματα του πλαστικού που είναι λιγότερα από 5 μιλίμετρα, μικρότερα με από 5 μάτι, μιλίμετρα. Δηλαδή, μπορεί να μην το αντιληφθούμε. Εντόσο, 5 μιλίμετρα, μισό εκατοστό, μέχρι ένα μικρό. Ναι. Ένα μικρό δεν φαίνεται με το μάτι. Από εκεί και κάτω έχουμε τα νανοπλαστικά, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να βρούμε τι μικροπλαστικά έχουμε πάνω στην στο επιφανειακό ίζημα στις παραλίες της Κύπρου. Και σε παραλίες απομακρυσμένες εντοπίσαμε μέχρι και 4.000, όπως είπατε, μικροπλαστικά στο τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μικροπλαστικά έρχονται στις ακτές μας κυρίως από τη θάλασσα. Όμως, τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά υπάρχουν παντού. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι η πλαστική ρύπανση αφορά τη θάλασσα. Η πλαστική ρύπανση αφορά όλους και κυρίως τη ξηρά, γιατί η θάλασσα είναι αποδέκτης όλων των δραστηριοτήτων της ξηράς. Όλη η βρωμιά που αφήνουμε εμείς στις παραλίες καταλήγει μέσα στη θάλασσα και πηγαίνει παρακάτω. Γι' αυτό και η Μεσόγειος είναι η πιο επιβαρημένη θάλασσα του κόσμου ως προς την πλαστική ρύπανση. Γιατί η Μεσόγειος είναι μια λίμνη. Ναι, ουσιαστικά έχουμε... λίμνη είναι. Είναι λίμνη. Έχουμε, αυτό το πέρασμα για έχουμε τον 6 χιλιόμετρα του Γιβραλτάρ που δεν είναι αρκετά για να γίνεται τακτική ανανέωση των νερών. Οπότε η Μεσόγειος είναι μια λίμνη και είναι μια λίμνη με υψηλή πλαστική ρύπανση. Αυτά τα νανοπλαστικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε. Ναι, δεν τα βλέπουμε με τα μάτια. Μα και τα μικροπλαστικά, ένα ψάρι, λέμε τώρα, ούτε αυτό θα τα δει, θα τα καταναλώσει. Άρα και εμείς θα καταναλώσουμε τα ψάρια. Άρα είναι μια αλυσίδα που έρχονται και στον δικό μας οργανισμό. Και δεν είναι τα ψάρια μόνο, είναι και τα ζώα. Και τα ζώα, η μεγαλύτερη πηγή στις πόλεις μας, ας πούμε, η μεγαλύτερη πηγή πλαστικής ρύπανσης είναι τα λάστιχα των αυτοκινήτων, η τριβή τους πάνω στην άσφαλτο. Αφήνουν υπολείμματα. Ναι. Υπάρχουν μελέτες που λέγεται μέχρι και 20% τα υπολείμματα. Αυτά λοιπόν τα υπολείμματα που μένουν πάνω στην άσφαλτο, είτε με την βροχή, είτε με τον αέρα, υπάρχουν μέσα στις πόλεις μας. Διασκορπίζονται. Υπάρχουν λύσεις γι' αυτό όμως. Θα μπορούσαμε, όπως κάνουν σε πολλές χώρες πια, να δούμε ποια είναι τα μείγματα του ασφαλτικού που χρησιμοποιούμε για την ασφαλτόστρωση, για παράδειγμα. Επίσης, άλλη πηγή ρύπανσης πλαστικής είναι η γεωργία. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν αυτό που λέμε mulching films, είναι καλλιπτικά εδάφους πλαστικά για να μην βγαίνουν τα ζυζάνια. Όταν λοιπόν τελειώσει η χρήση αυτών των τεράστιες ποσότητες μιλάμε, όταν τελειώσει η χρήση τους, γίνει καλλιέργεια, βγουν τα φυτά που θέλουν. Μετά, επειδή είναι πολύ ακριβό να πεταχτεί, να το μαζέψουν και να το πετάξουν, γιατί, κυρία Ακόβου, εδώ κάνω την παρένθεση, όσον δεν δίνουμε στο σκουπίδι αξία, τότε θα γίνεται κακή διαχείριση του. Σωστό. Έρχεται λοιπόν ο Γεωργός και λέει, εγώ θα μαζέψω όλο αυτό, να έχω τόσα έξοδα και να το πετάξω στις χωματερές, θα πληρώσω διαπήλεια. Άρα τι γίνεται? Το καλλιεργεί μέσα στη γη. Άρα εντάσσεται το πλαστικό μέσα στη γη, το οποίο μπαίνει
μέσω των ριζών, μέσω των ριζών, του ριζώματος στα λαχανικά, στα φυτάκια, είναι μέσα στην τροφική μας αλυσίδα. Άρα αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι το πλαστικό βρίσκεται παντού. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, η ξηρά είναι ακόμα περισσότερο. Το νερό. Πλαστικά μπουκάλια θα σας έλεγα εγώ. Πλαστικά παντού. Μπουκάλια τα οποία, ακριβώς όπως το λέτε, το πλαστικό σαν υλικό δεν είναι κακό. Είναι πάρα πολύ καλό το πλαστικό. Έκανε επανάσταση. Έχουμε ο καθένας πρόσβαση σε πράγματα που πριν δεν τα είχαμε, έτσι. Ναι. Οι καρέκλες που καθόμαστε. Το πλαστικό είναι, έχει, δημιουργεί πρόβλημα από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερο στη φύση. Άρα είναι η κακή διαχείριση. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πλαστικό. Επίσης το ότι δεν έχουμε μεταφερθεί σε βιοπλαστικά. Σε άλλα υλικά, τα βιοπλαστικά, ας πούμε, που παράγονται από καλαμπόκι, από σιτάρι, από κρυθάρι και τα οποία είναι βιοαπικοδομήσιμα. Και βλέπουμε τώρα αυτό το σύστημα που πάει να μπει σε όλη την Κύπρο, το Pay As You Throw, κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, γιατί αντί ακριβώς να δώσει αξία στο σκουπίδι, υπερχρεώνει τον καταναλωτή με αδύναμα συστήματα συλλογής, άρα το ότι θα παραμένουν πλαστικά ελεύθερα στη φύση θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη πλαστική ρύπανση. Αυτά είναι, συνδέονται άμεσα οι πολιτικές που υλοποιούνται με τα αποτελέσματα. Yeah. Και επειδή πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, ο κόσμος θα βγει στις παραλίες. Είπαμε πως δεν είναι μόνο το πρόβλημα οι παραλίες, είναι σε όλη την φύση γενικότερα. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που καλό ήταν να δώσουμε στον κόσμο να ξέρει τι να κάνει, τι να μην κάνει στις παραλίες και το καθεξής. Ναι, ο κόσμος καλό είναι να επιλέγει ανοιχτές παραλίες, δηλαδή παραλίες που να μην έχουν κυμαδοθράυστες. Γιατί οι κυμαδοθράυστες δημιουργούν ρήχωση. Έμειναν παραλίες χωρίς κυμαδοθράυστες. Κάτι έχει. Ναι, δεν έμειναν και υπάρχουν σχέδια να μην μείνει και καμιά, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Ναι, σε άλλη κύριε Ακόβο, είμαι ακτομηχανικός. Και έχω κατηγορηθεί ότι έχω κάποιο θέμα με τους κυμαδοθράυστες. Προφανώς δεν έχω θέμα. Οι κυμαδοθράυστες είναι μία εκ των λύσεων που μπορούν. Είναι όπως λέμε, έχω συνάχη και κάνω χρήση ανοιχτής καρδιάς. Τούτη είναι η ιστορία με τους κυμαδοθράυστες. Αλλά είπαμε να το πούμε μια άλλη φορά. Ναι, θα σύστηνα στον κόσμο να προτιμά τις ανοιχτές θάλασσες, γιατί όπου υπάρχει τούτη μεγάλη ρήχωση, αναπτύσσονται και κολοβακτηρίδια και είναι πολύ μεγαλύτερες οι συγκεντρώσεις των ρήπων, είτε αυτή είναι ρήπη χημική, είτε είναι και μικροπλαστικά, νανοπλαστικά, πολύ πιο συγκεντρωμένα. Επίσης, όταν ο κόσμος βλέπει τούτο το πράσινο, που είναι σαν χαλάκι. Mm. Ναι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάτι βγαίνει εκεί. Κάποια ως αγωγός και κάτι που δεν είναι πολύ καλό. Είναι ένδειξη ευτροφισμού. Και αυτό να το αποφεύγει. Και γενικότερα να κοιτάζει και την καθαριότητα του χώρου στην οποία βρίσκεται. Θα έλεγα όμως, αυτοί που επισκέπτονται τις απομακρυσμένες περιοχές, να μην τα βάζουν τα σκουπίδια τους σε ένα σακουλάκι και να τα αφήνουν στην άκρη, τα παίρνουν μαζί τους στο σπίτι τους. Ξέρετε, η πλαστική ρύπανση. Στον πρώτο κάτω, ευκαιρία να τα αφήσουν. Η πλαστική ρύπανση μας αφορά όλους. Έλεγε ο γιατρός πριν για το άσθημα. Έχουμε ενδείξεις, έχουν ανιχνευτεί πλαστικά σε ανθρώπινους ιστούς. Και ξέρουμε, παρόλο που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιδημιολογικές έρευνες που χρειάζονται 20 χρόνια, ξέρουμε ότι το πλαστικό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στο αναπνευστικό, αλλά και σε πολλά άλλα όργανα του ανθρώπου. Πέραν από το ότι έχουμε κάνει τον πλανήτη μας ένα πλαστικό πλανήτη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ας ελπίσουμε πως θα αναλυφθούν δράσεις, εκστρατείες, σύνεμα σε διεθνές επίπεδο, γιατί νομίζω η Κύπρος από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Οργανωμένο το παγκόσμιο πρέπει να τρέξει για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ναι, γιατί αν σήμερα είμαστε σε κακή κατάσταση, τα χειρότερα έπονται. Αν μου επιτρέπετε, η Κύπρος μπορεί να κάνει, γιατί είμαστε νησί. Άρα μπορούμε να ελέγξουμε, αυτό που βλέπουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε όμως το τι κάνουμε εμείς. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια. Είναι ασύνδετες οι πολιτικές που βγαίνουν. Είναι ασύνδετες οι πολιτικές ως προς ποιος είναι ο στόχος μας, που είναι η πράσινη μετάβαση. Οι διάφορες πολιτικές που βγαίνουν όμως βλέπουμε ότι αποκλίνουν. Και ας πούμε, και κλείνω εδώ, βγήκε πρόσφατα η πολιτική για τη χορηγία για την κυκλική οικονομία. Έτσι. Βασική αρχή της κυκλικής οικονομίας είναι η επαναχρησιμοποίηση. Και
Η όρη της χρηματοδότησης είναι ότι δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν μηχανήματα. Αγοράστε καινούρια. Άρα έρχεται το κράτος να ενθαρρύνει την αύξηση των σκουπιδιών. Βλέπουμε λοιπόν μια ασυνέπεια ανάμεσα στις διακηρύξεις και στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Και αυτό ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα στην Κύπρο. Μακάρι, κυρία Λοζίδου μου, οι διακηρύξεις να ακολουθούσαν πάντοτε τις σωστές πράξεις, αλλά πάντα στην Κύπρο είμαστε και βλέπουμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή για το σχήμα το θράψης, γιατί έχετε πολλά να πείτε και θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ακώ. Ευχαριστώ πολύ.